περισσότεροι από εμάς αποψύχουν τα φαγητά που έχουν βγάζοντας τα έξω και αφήνοντας τα κλάθ όλη τη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε να ξεπαγώσουν χωρίς κανένα κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης. Ή μήπως τα βάζετε στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν αργά και σταθερά. Όπως φαίνεται, είμαστε όλοι ηλίθιοι, σύμφωνα πάντα με τους Νορβηγούς επιστήμονες τροφίμων. Η SUSSANEKEST INDIT στο ESPI, στο Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, λέει πως ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε νερό κατευθείαν από τη βρύση. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σφραγίσουμε σωστά τα τρόφιμα στο πλαστικό και να τα βυθίσουμε σε κρύο νερό, μιας και έτσι λόγω φυσικής θα ξεπαγώσει πιο γρήγορα. Από την άλλη, χρησιμοποιώντας φούρνο μικροκυμάτων είναι επίσης επικίνδυνο και βλάπτει το κρέας καθώς ζεσταίνεται. Συγκεκριμένα η EKEST INDIT λέει, αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες τροφίμων γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτή η γνώση, ως επί το πλείστον, περιορίζεται στη βιομηχανία τροφίμων. Βέβαια οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν καν αυτό. Ο καθηγητής BJRGGLANDSDAL στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής αναφέρει, δεν υπήρξε ποτέ επιστημονική βάση στο να ξεπαγώνει το κρέας εντός ψυγείου. Το καλύτερο, αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε αμέσως, είναι να ξεπαγώνει το νερό. Εσύ έως τώρα αποψύχεις λάθος το φαγητό που έχεις στην κατάψυξη.